Το ποσό των 211.000 ευρώ χρωστά στη δημοφέλεια ο Μαρινόπουλος, ενώ το δικαστήριο πλησιάζει και το μέλλον αρκετών εργαζομένων είναι ακόμα αβέβαιο. Αναμένουμε το δικαστήριο για τα οφειλόμενα, δηλώνει η πρόεδρος της δημοφέλεια Αναστασία Ιωσηφίδου στην εκπομπή Πριν News με τον Νίκο Σπιτσέρη. Η εταιρεία λοιπόν Σκλαβενίδες, που την ακούγαμε όλοι μέχρι στιγμής θεωρητικά, επίσημα πλέον έχει στείλει έγγραφο στην δημοφέλεια, ένα συμφωνητικό, το οποίο να το υπογράψουν και τα τρία μέρη. Και ποια είναι τα τρία μέρη? Δημοφέλεια, Μαρινόπουλος, Σκλαβενίτης. Δηλαδή, έχει έρθει ένα έγγραφο, το οποίο το περάσαμε χθες Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα κατατεθεί στο δικαστήριο 21 του μηνός που δικάζεται η υπόθεση εξυγίασης, που πλέον, επειδή έχουν πάρει τις εγκρίσεις πιστωτών, τις εγκρίσεις των τραπεζών, αλλάζει και το αίτημα, στην ουσία γίνεται επικαιροποίηση της όλης συμφωνίας, μπαίνουν από το άρθρο 99 στο 106 του πτωχευτικού κώδικα, που τι σημαίνει αυτό, ότι στην ουσία θα επικαιροποιηθεί η όλη συμφωνία. Στο συγκεκριμένο λοιπόν δικαστήριο θα κατατεθεί και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Δημοφέλεια Μαρινόπουλος Σκλαβενίτης, το οποίο συμφωνητικό καταρχήν αναφέρεται το ποσό των οφειλωμένων προς τη δημοφέλεια, δηλαδή των μισθωμάτων που είναι μέχρι και τον μήνα Αύγουστο. Δηλαδή, όταν μας πήραν από την εταιρεία Σκλαβενή τηλέφωνο, η πρώτη ερώτηση που έκαναν είναι ποια είναι τα οφειλόμενα στη δημοφέλεια μέχρι τον Αύγουστο. Διότι αυτά είναι ως οφειλόμενα και μετά από τον μήνα Σεπτέμβριο θα ξεκινάει η καταβολή του μισθώματος κανονικά. Το ποσό λοιπόν των οφειλωμένων, το λέω κιόλας, είναι 211 χιλιάρικα μέχρι τον Αύγουστο. Στο κομμάτι των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και στο αβέβαιο μέλλον των χιλιάδων εργαζομένων, αναφέρθηκε η πρόεδρος των εμποροϋπαλλήλων Καβάλας, Αναστασία Καραγεώργη. Για τους εργαζόμενους, για τους συναδέλφους μας στον Μαρινόπουλο, έτσι κι αλλιώς έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην χάσουν τη δουλειά τους και να μην αλλάξει τίποτα από τις συνθήκες της δουλειάς τους, και εννοώ μισθολογικά να είναι με τις ίδιες συμβάσεις εργασίας, και μέσα από αυτό να πούμε ότι το κομμάτι αυτό δεν αφορά μόνο τελικά τους συναδέλφους στα καταστήματα Μαρινόπουλος, αλλά όλους τους εργαζόμενους. Το κομμάτι με τις συλλογικές συμβάσεις είναι ο αγώνας που παλεύουμε, που παλέψαμε. Λίγες μέρες πριν ήμασταν στη ΔΕΘ γι' αυτό και είναι στο στόχαστρο του αγώνα μας για όλο το επόμενο διάστημα. Ξέρουμε για τις αλλαγές που έρχονται αυτές τις ημέρες στα εργασιακά αλλά και στα συνδικαλιστικά, κάτι που θα βοηθήσει όλο το κομμάτι των εργαζομένων γενικότερα. Αξίζει να πούμε ότι πρέπει να το βλέπουν έτσι και οι συνάδελφοι στο Μαρινόπουλο, ακριβώς γιατί ο κλάδος του εμπορίου είναι ένας κλάδος που με οι πωλήσεις, να σας πω, περίπου το 80% των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ τον έμονται 6 εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι αυτές συρρυκνώνονται, γιγαντώνοντας όμως τα κέρδη τους. Οι εργαζόμενοι απ' την άλλη όμως, 500.012 εργαζόμενοι με κάτω από 400 ευρώ μισθό, σας λέει κάτι? Άρα αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να παλέψουμε. Κανείς δεν μας διαβεβαιώνει και δεν μπορεί να το κάνει ούτε προφορικά ούτε γραπτά ότι εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας. Γιατί ανά πάσα στιγμή, αν μια επιχείρηση δεν μπορεί να διασφαλίσει τα ποσοστά κέρδους προκειμένου να είναι ανταγωνιστική προς τις υπόλοιπες, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει τη δυνατότητα και όλοι οι νόμοι της το επιτρέπουν και να απολύσει συναδέλφους και μειώσεις μισθών να κάνει και φυσικά κλείσιμο καταστημάτων κτλ.